έρχεται στον κόσμο στο Βανκούβερ ένας λαμπρός Καναδός αθλητής του στίβου. Ήταν ο σπρίντερ Πέρσι Ουίλιαμς, το όνομα του οποίου θα γινόταν παγκοσμίως γνωστό το 1928 κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Άμστερνταμ, όταν ο 20χρονος τότε δρομέας θα έκοβε πρώτος στο νήμα στους αγώνες ταχύτητας των 100 αλλά και των 200 μέτρων, κερδίζοντας δυσάριθμα χρυσά μετάλλια. Ο Ουίλιαμς, που θα γινόταν το ίνταλμα των συμπατριωτών του, ήταν ο πρώτος μη Αμερικανός αθλητής που κατάφερνε να προσπάσει δύο χρυσά μετάλλια σε μια Ολυμπιακή αθλητική διοργάνωση. Ελάχιστες ημέρες μετά την άφιξη του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα του Πόντου για να οργανώσει το κίνημα των Νεότουρκων και να καταστήλει τον ένοπλο αγώνα του ποντιακού πληθυσμού για ανεξαρτησία. Σε λίγο, επρόκειτο να αρχίσει η δεύτερη φάση της γενοκτονίας των 359.000 Ελλήνων του Πόντου, που είχε ως αποτέλεσμα, μέχρι το 1923, να επιζήσουν ελάχιστοι εξ αυτών. Τιμώντας τα χιλιάδες θύματα του ποντιακού ελληνισμού, το ελληνικό κράτος καθιέρωσε τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Έρχεται στον κόσμο στην πόλη Ομάχα ένα από τα πιο μαχητικά στελέχη του αντιρατσιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ο Μάλκολμ Λίτλ ή Μάλκολμ Ιξ, όπως έγινε παγκοσμίως γνωστός, ως ηγέτης της οργάνωσης Αφροαμερικανική Ενότητα, η οποία διεκδικούσε με βίαιες ενέργειες την αναγνώριση των δικαιωμάτων των μαύρων Αμερικανών. Θύμα όμως αυτών των πρακτικών θα πέσει και ο ίδιος ο Μάλκολμ Ιξ, ο οποίος θα δολοφονηθεί το 1965 ενώ μιλούσε σε συγκέντρωση οπαδών του σε αίθουσα του Μανχάταν. Έρχεται στον κόσμο στη γαλλική Ινδοκίνα ο άνθρωπος που μισό αιώνα αργότερα θα έκανε το όνομά του συνώνυμο μιας από τις αγριότερες γενοκτονίες στην Νοτιοανατολική Ασία. Ήταν ο Πολ Ποτ, ένας μηχανικός ραδιοφώνου που σπούδασε στο Παρίσι, όπου και ενστερνίστηκε την κομμουνιστική κοσμοθεωρία. Επιστρέφοντας στην Καμπότζη, ο Πολ Ποτ πήρε δραστήρια μέρος στον αντιαπικαιοκρατικό αγώνα των συμπατριωτών του και αναδείχθηκε σε ηγέτη των κομμουνιστών ανταρτών που έγινε γνωστή ως η Κόκκινη Χμέρ. Όταν αυτή κατέλαβα την εξουσία το 1975, ανατρέποντας τον δικτάτορα Λον Νολ, ο Πολ Ποτ έθεσε σε εφαρμογή ένα απάνθρωπο πρόγραμμα βίαιων μεταρρυθμίσεων με υποχρεωτικές μετακινήσεις πληθυσμών, εγκατάλειψη όλων των μεγάλων πόλεων και καταναγκαστική εργασία στην Ήπεθρο, που μετέτρεψε την Καμπότζη σε κολαστήριο. Μέσα σε 4 μόνο χρόνια, όσα ο Πολ Ποτ παρέμεινε στην εξουσία πριν ανατραπεί με στρατιωτική εισβολή των άλλων συμμάχων του Βιετναμέζων, το πρόγραμμα αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 2 εκατομμύρια Καμποτζιανοί, σχεδόν το 1/4 του συνολικού πληθυσμού της Καμπότζης. Με τα αποκαλυπτήρια μαρμάρινης πλάκας στο Παναθηναϊκό στάδιο, στην οποία και αναγράφονταν όλες οι σύγχρονες Ολυμπιάδες που έλαβαν χώρα από το 1896, ολοκληρώνεται το Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωνε στην ελληνική πρωτεύουσα η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο σκοπός του συνεδρίου, στο οποίο συμμετείχαν αντιπροσωπείες 42 χωρών από κάθε γωνιά του πλανήτη, ήταν να τιμηθεί η συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με στόχο την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Την επομένη, ημέρα Κυριακή, θα ακολουθούσε η πανηγυρική τελετή λήξης του συνεδρίου, η οποία θα περιλάμβανε 2 φάσεις. Η τελετή θα ξεκινούσε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με απαγγελία της ηθοποιού Ελένης Παπαδάκη, ενώ στη συνέχεια κοπέλες του Λυκείου Ελληνίδων θα έστεφαν με δάφνινα στεφάνια την Ολυμπιακή σημαία και τις σημαίες των 42 κρατών που συμμετείχαν στο συνέδριο. Κατόπιν, η τελετή θα μεταφερόταν στο κατάμεστο Παναθηναϊκό στάδιο, όπου υπό τις επιθυμίες χιλιάδων Αθηναίων θα αναβίωνε μέσα από ένα θεατρικό πολυθέαμα η πορεία του ελληνισμού από τη Μυκηναϊκή εποχή μέχρι τα σύγχρονα χρόνια. Η διοργάνωση θα έκλεινε με αναπαράσταση από ημίγυμνους νέους αθλημάτων που διεξάγονταν κατά την αρχαιότητα, όπως ο δρόμος σταδίου, ο διάβλος και η οπλιτοδρομία, μετά το πέρας των οποίων οι συμμετέχοντες αθλητές θα συγκεντρώνονταν στο κέντρο του στίβου, σχηματίζοντας με τα σώματά τους τους 5 Ολυμπιακούς κύκλους που αποτελούσαν το σύμβολο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και των Ολυμπιακών Αγώνων.
Μια απρόσμενη εξέλιξη λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα ανατρέπει άρδιν τα δεδομένα και κάνει τον Grand Prix του Μονακό μία από τις συναρπαστικότερες κούρσες στην ιστορία των αγώνων της Φόρμουλα 1. Δύο Βρετανοί που μέχρι τότε οδηγούσαν την κούρσα, ο Στέρλινγκ Μος και ο Πίτερ Κόλινς, συγκρούονται και βγαίνουν εκτός μάχης, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο στον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, που ακολουθούσε με Μαζεράτη, να ανακηρυχθεί νικητής. Με τη νίκη του αυτή, ο 45χρονος Φάντζιο, ο οποίος 4 μήνες πριν είχε προτεύσει και στο διεθνές ράλι που διοργανώθηκε στην πατρίδα του, την Αργεντινή, αποκτούσε εντυπωσιακό προβάδισμα για την ανάδειξή του σε παγκόσμιο πρωταθλητή, πράγμα που τελικά και θα επιτύγχανε για 5η φορά στην καριέρα του, σημειώνοντας έτσι ένα θρυλικό ρεκόρ που θα άντεχε στο χρόνο επί 46 ολόκληρα χρόνια. Ενάμιση χρόνο μετά την είσοδό του στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλ Κένεντι αποφασίζει να εορτάσει τα 45η γενέθλιά του με μια εντυπωσιακή συγκέντρωση 17.000 φίλων του στη Madison Square Garden. Εκεί την παράσταση θα έκλεβε μια ηθοποιός, η εκρηκτική Marilyn Monroe, που θα τραγουδούσε από σκηνή στον πρόεδρο «Happy Birthday». Οι γεμάτες πάθος ευχές της Μονρόε θα φούντωναν τα κουτσομπολιά για σχέση του Αμερικανού Προέδρου με τη διάσημη σεξοβόμβα, η οποία την ίδια περίοδο εφέρετο να διατηρεί ερωτικό δεσμό και με τον νεαρότερο γιο της οικογένειας Κένεντι, τον Υπουργό Δικαιοσύνης Μπομπ Κένεντι. Το σοβιετικό υπερηχητικό του Πόλεφ, ένας υπτάμενος γίγας που ήταν σε θέση να αναπτύξει ταχύτητα 2.500 χιλιόμετρων την ώρα, μεταφέροντας 120 επιβάτες, πραγματοποιεί με επιτυχία την παρθενική δοκιμαστική του πτήση. Η σοβιετική αεροναυπηγική βιομηχανία είχε καταφέρει να κόψει πρώτη το νήμα στον αγώνα δρόμου με τους Γαλλοβρετανούς ανταγωνιστές της για την κατασκευή του πρώτου υπερηχητικού επιβατικού αεροσκάφου στον κόσμο. Μετά από μια δραματική αναμέτρηση ψήφο προς ψήφο, ο υποψήφιος της δεξιάς, Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, εκλέγεται πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο Ντεστέν θα αποσπούσε την νίκη στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, επικρατώντας του κοινού υποψηφίου της αριστεράς Φρανσουά Μιτεράν με το οριακό ποσοστό του 50,8%. Σβήνει στο σπίτι της από καρκίνο σε ηλικία 64 ετών η άλλοτε πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζάκι Κένεντι Ονάση. Παντρεμένη από τα 24 της χρόνια με τον γερουσιαστή Τζον Κένεντι, η Τζάκι θα γινόταν το ίνδαλμα των συμπατριωτών της όταν ο σύζυγός της θα αναδεικνύονταν πρόεδρος της χώρας το 1960. Και 3 χρόνια μετά θα συγκλώνιζε ολόκληρο τον κόσμο με την τραγική αλλά γεμάτη αξιοπρέπεια παρουσία της στην κηδεία του δολοφονηθέντος σύζυγου της. 5 χρόνια αργότερα η Τζάκι θα παντρευόταν στο Σκορπιό τον Έλληνα Κρίσο Αριστοτέλη Ονάση. Αλλά ο γάμος αυτός θα τραυμάτιζε την εικόνα της και θα εκτόπιζε την ίδια από τις καρδιές εκατομμυρίων Αμερικανών που την είχαν λατρέψει. Όταν ο αιώνας που θα έρθει στου ήλιου το βλέμμα μπροστά μια κοινή συναυλία που δίνουν ο Έλληνας τραγουδιστής Σάκης Ρουβάς και ο Τούρκος συνάδελφός του Μπουράκ Κούτ στην πράσινη γραμμή που χώριζε τον Ελεύθερο από τον κατεχόμενο τομέα της Κυπριακής Πρωτεύουσας ανάβει φωτιές στο νησί. Μεγάλος αριθμός Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αντιμετωπίζει τη συναυλία ως πρόκληση και αντιδρά δυναμικά, επιχειρώντας να τη ματαιώσει. Οι αντιδράσεις θα προκαλέσουν τη βίαιη επέμβαση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και τη μετατροπή του κέντρου της Λευκωσίας σε πεδίο άγριων συγκρούσεων που θα διαρκέσουν επί ώρες και θα προκαλέσουν δεκάδες τραυματισμούς αλλά και σοβαρές καταστροφές και στους δύο τομείς της διχοτομημένης κυπριακής πρωτεύουσας. Είχε πρωτογνωρίσει την Αραβία το 1910, όταν ως φοιτητής αρχαιολογίας στην Οξφόρδη άρχισε να μετέχει σε αρχαιολογικές ανασκαφές στη Συρία, την Παλαιστίνη και τη Μεσοποταμία.
Νεαρός τότε, ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς εντυπωσιάστηκε και γοητεύτηκε από την άγρια ομορφιά του τόπου και των κατοίκων του. Έμαθε τη γλώσσα τους, μελέτησε τα ήθη και έθιμά τους και απέκτησε δεσμούς φιλίας με τους ντόπιους που δεν διαρρήχθηκαν ποτέ. Ξαναγύρισε εκεί το 1916, όταν στην Ευρώπη μενόταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και στη Μέση Ανατολή τα Βρετανικά στρατεύματα μάχονταν για να διασφαλίσουν τον έλεγχο της διόρυγας του Σουέζ και να αποθήσουν εκτός της Μέσης Ανατολής τους Τούρκους κατακτητές που πολεμούσαν στο πλευρό των Γερμανών. Ο Λόρενς ήταν τότε αξιωματικός των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και η αποστολή του ήταν να ξεσηκώσει τους Άραβες σε εξέγερση ώστε να ανοίξουν μέτωπο αντιπερισπασμού κατά των Τούρκων και να διευκολυνθεί έτσι η Βρετανική στρατιωτική προέλαση στην περιοχή. Για να παρακινήσουν τους Άραβες σε αυτό το δρόμο, οι Βρετανοί τους υπόσχονται ανεξαρτησία μετά τη λήξη του πολέμου. Και αυτή τη διαβεβαίωση μεταφέρει ο Λόρενς στους Άραβες φίλους του. Έχοντας όμως την καρδιά του τους Άραβες, ο Λόρενς προχώρησε πολύ πέραν των όσων οριοθετούσαν οι εντολές των ανωτέρων του. Έκανε προσωπική του υπόθεση την αποκατάσταση της Εθνικής Ενότητας των Αράβων και τη δημιουργία ανεξάρτητων αραβικών κρατών και αφιερώθηκε ψυχήτε και σώματι σε αυτό το έργο. Χάρη στη συμβολή του Λόρενς, οι αραβικές φυλές άρχισαν να ξεπερνούν τους μεταξύ τους διχασμούς και να αποκτούν ενιαία εθνική συνείδηση. Με τον Λόρενς επικεφαλής συγκροτούν αξιόμαχες δυνάμεις και καταφέρουν κέρια πλήγματα στους Τούρκους. Απελευθερώνουν από τον τουρκικό ζυγό το λιμάνι της Άκαμπα και συλλαμβάνουν πολλούς Τούρκους εχμαλώτους. Κατορθώνουν στη συνέχεια να καταλάβουν τη στρατηγική σημασία πόλη Ντάρα. Και εν τέλει μπαίνουν θριαμβευτικά στη Δαμασκό, μια πόλη σύμβολο και μεγάλο θρησκευτικό και ιστορικό κέντρο για ολόκληρο το μουσουλμανικό κόσμο. Ανοίγει έτσι ο δρόμος για τη βρετανική προώθηση προς βορρά, τη συντριπτική ήττα των Τούρκων και την απόθεσή τους από ολόκληρη την αραβική Χερσόνησο και τη Μέση Ανατολή. Ενώ την ίδια ώρα ο Λόρενς γίνεται ένας ζωντανός θρύλος για τους Άραβες και περνά στην ιστορία ως ο Λόρενς της Αραβίας. Με το τέλος του πολέμου, ο Λόρενς, θεωρώντας ότι έχει επιτελέσει το καθήκον του, επιστρέφει στην πατρίδα του, όπου γίνεται δεκτός ως ήρωας. Το 1919, ο σύμβουλος των Αράβων φίλων του παίρνει μέρος στο συνέδριο ειρήνης των Βερσαλιών. Αθεράπευτα ρομαντικός, πίστευε ότι έχει έρθει η ώρα της δικαίωσης των εθνικών πόθων των Αράβων. Ανταυτού όμως, βλέπει τη χώρα του να διαμοιράζει με τη Γαλλία ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, ξεχνώντας τις υποσχέσεις της για αραβική ανεξαρτησία. Βαθιά απογοητευμένος, ο Λόρενς παραιτείται από όλα του τα αξιώματα, αποσύρεται στην Οξφόρδη και αφιερώνεται στη συγγραφή βιβλίων. Τα επόμενα χρόνια επανέρχεται με ψεύτικα ονόματα ως απλός στρατιώτης, πρώτα στη ΡΑΦ και κατόπιν στα Βρετανικά τεθωρακισμένα και επιδιώκει να κρατηθεί μακράν κάθε δημοσιότητας. Το 1927 μετατίθεται στο Πακιστάν, όπου δύο χρόνια μετά κατηγορείται για κατασκοπία κατά των Σοβιετικών και ανακαλείται στην Αγγλία. Επιστρέφοντας, εντάσσεται στη Βρετανική ακτοφυλακή ως απλός διασώστης και έτσι ξοδεύει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του μέχρι το 1935, οπότε και παραιτείται οριστικά από το Βρετανικό στρατό και αποσύρεται στο εξοχικό του στο Ντόρσετ. Εκεί άλλωστε απομονωνόταν συχνά, περνώντας τις ελεύθερες ώρες του με φίλους του λογοτέχνες ή κάνοντας εξορμήσεις στη Βρετανική Ήπεθρο με τον καινούριο του έρωτα, μια δυνατή μοτοσυκλέτα. Σε μια τέτοια διαδρομή τραυματίζεται βαριά όταν η μηχανή του ξεφεύγει από την πορεία της και προσκρούει σε δέντρο. Η δυσάρεστη είδηση συγκινεί ολόκληρη τη Βρετανική κοινωνία. Το θέμα μονοπολεί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ενώ για την υγεία του Λόρενς ενδιαφέρεται ακόμη και ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πέμπτος. Αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, 6 μέρες αργότερα ο Λόρενς υποκύπτει. Η κηδεία του γίνεται σε μια μικρή επαρχιακή εκκλησία του Ντόρσετ. Ήταν μια τελετή λιτή, στην οποία έδωσαν το παρόν δεκάδες προσωπικότητες από όλες τις κοινωνικές τάξεις που είχαν γνωρίσει και εκτιμούσαν το μεγάλο Απόντα. Όταν η ρομαντική αυτή μορφή περνούσε στην αιωνιότητα, το ημερολόγιο έγραφε 19 Μαΐου του 1935. Και ο Λόρενς ήταν τότε 46 ετών.